Γεια χαρά σε όλους, Θοδωρής Ζήρας εδώ, μαθηματικακαθάριση.gr και άλλο δωρεάν μάθημα μόνο για εσάς. Πάμε ευθεία στο θέμα, σήμερα θα μιλήσουμε για legato στο στυλ του μέγιστου Randy Rhoads. Όταν λέω στο στυλ του Randy Rhoads, θα πάρω κάποια leaks από τα γνωστά solos του Randy Rhoads και θα τα προσαρμόσω ώστε να θα δείξω τη συγκεκριμένη τεχνική που θέλω να σας δείξω σήμερα. Είναι λοιπόν pull off legato στο στυλ του Randy Rhoads. Πάμε απευθείας στο leak, σας το παίζω και μετά σας εξηγώ ακριβώς τι έκανα και πώς το έκανα, ώστε να μπορέσετε να καταλάβετε σε βάθος πώς γίνεται αυτό το πράγμα και πάνω απ' όλα πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον καθένα μας, ώστε να μπορούμε να το εντάξουμε στο παίξιμό μας. Αυτό λοιπόν ήταν το leak, το έπαιξα σε μια σχετικά αργή ταχύτητα. Πάμε μόνο τώρα να εξηγήσουμε τι έκανα και πώς το έκανα. Καταρχάς, οι ρυθμικές αξίες τις οποίες χρησιμοποίησα ήταν τρίχα. Το tempo ήταν στο 132, άρα έπαιξα λοιπόν τρίχα στο 132. Όταν λέμε τρίχα, τι εννοούμε? Τρεις νότες ένα χτύπημα. 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3 και τρίχα. Αυτά λοιπόν τα τρίχα. Όσον αφορά την τεχνική, χρησιμοποίησα λοιπόν pull off. Τι είναι το pull off λοιπόν? Πάμε να απευθείας το πρώτο μέρος του leak, ώστε να το δείξω στην πράξη. Έχω λοιπόν με το μικρό δαχτυλάκι, το pinky, όπως λέμε και στο χωριό μου, 12 και κάνω pull off 12, 8 και μετά πάλι pull off από το 8 ανοιχτή μη. Pull off λοιπόν τι σημαίνει? Πατάω τη χορδή, κάνω pull και off και την αφήνω. Άρα 12, 8 και 0. Άρα αυτό λοιπόν είναι το πρώτο μέρος. Μετά πάμε στο δεύτερο μέρος, κάνω ακριβώς το ίδιο πράγμα. Πάλι ξεκινάμε με το μικρό δαχτυλάκι. 17-0. Τρίτο μέρος, 8-5-0. Και τελευταίο μέρος, 7-4-0. Τρεις νότες λοιπόν, τρίχα. Άρα βάζω λοιπόν ένα μετρονόμο σχετικά αργά στο 100. Να το παίξουμε και να το ακούσουμε. Τρίχα στο 100. Το πρώτο μέρος. Δεύτερο μέρος. Τρίτο μέρος. Τέταρτο μέρος. Πάμε το ίδιο τώρα με δύο επαναλήψεις. Αυτό λοιπόν είναι το leak, αυτή είναι η τεχνική. Παίρνω λοιπόν τρεις νότες, μπορώ να είναι οποιαδήποτε τρεις νότες θέλω και χωρίς να είναι ανοιχτή χορδή, και κάνω ακριβώς το pull off όπως σας το έδειξα. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή αυτή η τεχνική, γιατί αυτό το δαχτυλάκι το μικρό είναι συνήθως το πιο αδύναμο, οπότε θέλει δύναμη να πατήσεις γερά και να αφήσεις γερά. Άλλη μια φορά. Και επίσης κάτι πολύ σημαντικό, αυτό το χέρι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, όπως βλέπετε, τι κάνω, φυμώνω όλες τις υπόλοιπες κορδές. Γιατί είναι πολύ επικίνδυνο όταν παίζω με ανοιχτές κορδές, είναι πολύ πιθανό να ακουμπήσω κάτι κατά λάθος, ώστε και έτσι να γίνει κάποια βρωμιά, να ακουστεί κάτι βρώμικο, και είναι κάτι που δεν το θέλουμε. Οπότε από εδώ ελέγχω και θυμώνω ό,τι δεν χρειάζομαι. Πάμε μια φορά λοιπόν να δούμε το leak. Φύγαμε. 1, 2, 3 και 4 φορές. Αυτό λοιπόν είναι το leak. Επίσης κάτι σημαντικό που ξέχασα να σας πω, προσπαθώ για να σηκώνω τα δάχτυλα από τις χορδές όσο πιο λίγο γίνεται. Δηλαδή
Δηλαδή τα έχω όσο πιο κοντά γίνεται. Και όχι εδώ πέρα π.χ. Πρέπει να είναι κοντά ώστε να είμαι σε θέση ανα πάσα στιγμή να επανέλθω οπουδήποτε εγώ θέλω. Οπότε κοντά στις χορδές. Και λοιπά. Αυτή λοιπόν η τεχνική, αυτό είναι το pull off legato σε στυλ Randy Rhoads. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Όπως είδατε, υπήρχε ταμπλατούρα κάτω από το βίντεο στην αρχή. Αν σας άρεσε το μάθημα και θέλετε να κατεβάσετε και το Guitar Pro αρχείο και το PDF και το backing track, μπορείτε να το βρείτε στην Patreon σελίδα μου, το link είναι ακριβώς από κάτω, με ένα πολύ χαμηλό δίτιμο, από 3 ευρώ το μήνα ξεκινάει και ανεβαίνουν τα levels και κατεβάζετε βέβαια και περισσότερα πράγματα. Ανεβάζω κάθε εβδομάδα ενδιαφέροντα πράγματα όσον αφορά την κιθάρα, backing tracks, μαθήματα, tracks και πολλά πολλά άλλα πράγματα. Τσεκάρετε από κάτω το link στο Patreon μου. Μαθήματα-κιθάρες.gr. Αν σας άρεσε το βίντεο, like. Αν σας άρεσε, dislike και μην ξεχνάτε ποτέ. Θα το λέω αυτό κάθε φορά. Είναι πολύ σημαντικό να εκτιμάμε το χρόνο μας και να μην ασχολούμαστε με πράγματα τα οποία δεν αξίζουν κατά τη γνώμη μας. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να περνάτε καλά. Γεια σας.